γνωριμίες. Τι λέτε καλέ εκεί? Για να περάσουν παρακαλώ πάρα πολύ για να γιορτάσουμε μαζί τους. Ο Γιάννης μου, Γιάννης Σιμιτσέλης. Στα μπλε. Αγόρι μου αγαπημένο. Χρόνια πολλά. Ο μελέτης μου. Φιλιόμαστε. Φιλιόμαστε και αγαπιόμαστε. Φιλιόμαστε, Νίκο μου, είναι μας πολλά. Γεια σε λίγο. Εμείς, Λευτέρη, πόσες φορές να τα έχουμε πει, ελάχιστες, ε. Ναι. Ελάχιστες. Νομίζω ότι θα έλεγες περισσότερο από τις υπολείπους. Συγγνώμη, παιδιά, έχουμε να πούμε δύο πράγματα. Ναι, πάμε τον χρόνο σας. Για περάστε, αγόρια. Για περάστε, αγόρια. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που είστε εδώ. Δεν μπορούσα να φανταστώ καλύτερη παρέα για να έχουμε μια ζωντανή εκπομπή χριστουγεννιάτικη. Στο Μέγκα το καλό μια τέτοια μέρα. Αυτός που είχε πριν τρία λεπτά δεν ήταν στο στούντιο. Πώς βρέθηκε το τελευταία στιγμή, αργοπορημένος. Το ήξερα και λέω, δεν βαριέσαι. Θα ξεκινήσω με τους τρεις και θα μπει και ο τέταρτος. Τι να κάνω? Το κάνει επίτηδες για να κάνει είσοδο και να κλέψει την παράσταση πάντα. Και στα γυρίσματα τελευταίως ερχόταν. Και εμείς δεν είπαμε δεν βαριέσαι, είπαμε κάτι πιο... Πιο κοντά είμαστε. Πιο αιχμηρό. Και τελευταίως μπήκα και στα γυρίσματα του Μπάτσελορ, Ελένη μου. Αλήθεια. Τελευταίως μπήκε σαν ρόλο, σαν πρόσωπο. Εδώ τα παλικάρια μετά τις επιτυχίες λέει πρέπει να επαναλάβουμε την επιτυχία και πρέπει να βρούμε έναν καλύτερο από εμάς. Τι να κάνω. Βοήθησα παιδιά. Εσύ όμως δεν είχες περάσει εσύ από το πρώτο. Σε μικρότερο. Ενημερωμένη. Δηλαδή μπορεί να ήταν μικρός αλλά έγραψε. Ε, όχι. Ναι, έχει δίκιο. Ναι, ήταν όντως. Αλλά τώρα ήταν σε διαφορετικό ρόλο οπότε δεν... Τώρα δεν έγραψε. Σχετικό όμως, σχετικό. Σχετικό πάλι ήταν, δηλαδή. Καλά, έτσι κι αλλιώς ο εγκέφαλός του δεν είναι στα καλά του. Οπότε πάντα όλοι οι ρόλοι σχετικοί είναι εγκεφαλικός ο ρόλος. Τώρα, με όλη την ημέρα και την αλήθεια που πρέπει να λέμε τέτοιες μέρες, ποιος από τους τέσσερις σας είναι ο πιο κουραστικούλης με την κυρία? Ο Φυσκαδουράκης. Φυσκαδουράκης, έτσι κι αλλιώς τον Άγιο Δομήνικο δεν μας βλέπει. Ο Φυσκαδουράκης. Μας έβγαλε την Παναγία Χριστούγεννα μέρα. Καλή καρύδα, Νάκης. Θα περάσεις υπέροχα. Και καλή επιτυχία. Και μια και το λέτε. Δεν τη βγάλει καθαρή εκεί πέρα. Σιγά μην τη βγάλει καθαρή. Σιγά, κάνε εβδομάδα προτινόμενος θα λέει. Ναι, δεν νομίζω. Γιατί δύσκολο μου φαίνεται το έργο όλο αυτό. Θα τον βγάζει προτινόμενο, θα τον σώζει ο κόσμος, αυτή τη δουλειά θα έρθει. Αποκλείεται να φτάνει προτινόμενος. Είναι πολύ αγαπητός και αξιογάπητος. Αρχή αξιογάπητος. Λοιπόν, θα περάσω σε μία διαφήμιση τώρα, γιατί είναι ημέρα 11 της ημέρας. Συγγνώμη και με αυτά εδώ τα αγόρια τα οποία και θα παίξουν και θα τους γνωρίσουμε και θα τα πούμε όλα και να ξέρετε ότι θα υπάρχουν και στους κινηματογράφους για να περάσετε ακόμα καλύτερα μαζί τους. Αλλά προς το παρόν, διαφημίσεις. Τι είπα πάλι? Λοιπόν, ποιοι γνωρίζεστε μεταξύ σας πιο παλιά από ότι με άλλους? Εσύ δηλαδή, ποιοι είναι η πιο παλιά σχέση εδώ μέσα? Εγώ γνωρίζομαι με τον Θανάση από πάρα πολύ παλιά, πριν ο Θανάση γίνει ηθοποιός. Και εγώ με τον Θανάση, παιδιά. Μην με τρελαίνεις, μωρέ, τώρα. Μιλάμε για τη δεκαετία του 60, έτσι. Πριν γίνει ο ηθοποιός, ο Θανάση ήταν καμαρινάκιας. Ήταν με ευτήρας μαζί. Ο Θανάση ήταν καμαρινάκιας μας. Αποκλείεται. Με τρελαίνεις τώρα, γιατί εγώ δεν ξέρω πολλά χρόνια τον Θανάση. Ο Θανάσης ήταν στα καμαρίνια. Και με το Σουγανέλη, το Σάκη, το Μουλά, τότε. Α, μπράβο, καλά λες. Εσύ από πού το ξέρεις που λες και εσύ από παλιά? Εντάξει, όχι τόσο παλιά. Εγώ μπορεί να πίνω ποτά όταν ήταν καμαρινάκες και πήγαινε εκεί ακτή ρεός και τέτοια. Το ξέρω από τα Καμένα Βούρλα. Δήμητρα Παπαδοπούλη, Σταμάτης Φασολούς 2003. Πρώτη μου παράσταση. Πρώτη σου παράσταση. Ο Γιάννης έκανε τη μικρή μας πόλη. Τότε ήταν. Ναι, ναι. Χρόνια και χρόνια, ναι. Και εγώ πάνω κάτω από εκεί το γνώρισα Θανάση. Γιατί μιλάμε για το Θανάση που λείπει. Έλα, ναι, βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι. Εγώ λοιπόν να πω, καλύτερα γνωρίζω από τα παιδιά εδώ το Μελέτη γνωρίζω καλύτερα. Γιατί είχαμε και προσωπικές επαφές και... Είχαμε. Ναι. Είχαμε. Έχετε. Έχουμε. Δεν είμαστε πολύ στα καλά μας. Δεν είμαστε πολύ στα καλά μας τώρα και δεν ξέρω. Δεν μπορώ άλλο. Με κούρασε σιγά σιγά. Αυτό που ξέρω λιγότερο είναι το Λευτέρα τώρα με την παράσταση φέτος με τη Μιμή. Μας έδωσε πολύ πληροφορία. Καταλαβαίνεις. Overdose. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο με 15 πράγματα, να το πω και σωστά, που δεν ξέρετε. Για αυτά τα υπέροχα τέσσερα αγόρια. Πλάσματα, τα μάθετε ποτέ. Αστέρια, γοητευτικά αγόρια. Σταμάτα. Πάμε να... Σταμάτα. Σε γοητευτικά αγόρια δείξατε τη Μιτσέλη. Για δύο όμως. Ένα, ορίστε, να, τέσσερα. Εντάξει, επειδή υπάρχει μια άλλου είδους ομορφιά, ας πούμε, δεν το καταλαβαίνω. Αυτά τα πρότυπα. Όχι, αλλά αυτές οι φαβορίες, το ταραντίνο, τα μουστάκια δεν... Καλά, θα μου αφήσετε να παίξω τα βίντεο. Συγγνώμη, Ελένη μου, κάτι. Είναι δικιά σου κομπή, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε. Μάλι, πότε? Τώρα, μεθαύριο. Θα πάμε. Θα πάμε. Πού θα πάμε, ρε, κάτσε.
Γιάννης Τσιμιτσέλης, Μελέτης Ηλίας, Λευτέρης Ελευθερίου, Νίκος Βουρλιώτης. Οι τέσσερις από τους πρωταγωνιστές του Black Bachelor είναι άντρες τόσο διαφορετικοί όσο και οι χαρακτήρες που υποδίονται στην ταινία. Αυτό ακριβώς τους κάνει τόσο ενδιαφέροντες. Συγκεντρώσαμε 15 πράγματα που ίσως δεν ξέρετε για εκείνους. Ο Νίκος Βουρλιώτης και η γυναίκα του, η Όλγα Καρπαθάκη, συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα γυμναστήριο. Στην αρχή αντιπάθησαν ο ένας τον άλλο. Ο Λευτέρης Ελευθερίου γνώρισε τη γυναίκα του, Τατιάνα Καλατζή, στη δραματική σχολή και ήταν μαζί 12 χρόνια πριν αποφασίσουν να παντρευτούν. Ο Μελέτης Ηλίας πρωτοείδε τη Θέμη Δαβουτσινά στις πτυχιακές εξετάσεις της δραματικής σχολής και την πρώτη φορά που επιχείρησαν την προσεγγίση έφαγε χιλόπιτα. Τη δεύτερη φορά την είδε τυχαία σε μια παραλία στα Χανιά και την τρίτη σε ένα παράγιο στο Ψηρή. Δύο μέρες αργότερα βγήκαν ραντεβού και πριν κλείσει μήνας είχαν βρει σπίτι και συζούσαν κανονικά, το ζευγάρι. Ο Νίκος Βουρλιώτης δεν έκανε μπάτσελορ, θεωρεί όμως πως ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα από αυτά που έχει πάει ήταν εκείνο του συνεργάτη του από τους Going Through, του Μιχάλη Παπαθανασίου, σε ένα κλαμπ στην Πειραιώς, με guest Θέμη Σκούμπρια. Ούτε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ούτε ο Λευτέρης Ελευθερίου έκαναν μπάτσελορ. Την παραμονή του γάμου του, ο Λευτέρης προτίμησε να περάσει το βράδυ παρέα με την Ήφη. Ο Μελέτης Ηλίας παραπονιέται πως το δικό του μπάτσελορ ήταν ελαφρώς παρακμιακό, σε ένα καφέ με ναργιλέδες και σε μπουζούκια γάμα κατηγορίας. Το Bachelor νούμερο 1, η ταινία, ξεπέρασε τα 100.000 εισιτήρια. Το Bachelor 2, τις 250.000. Το Bachelor 3 το είδαν 140.000 άνθρωποι την πρώτη εβδομάδα προβολής του. Ο Νίκος Βουρλιώτης έκανε το γάμο του στην Αγία Σοφία, στο ψυχικό, και η άφηξη της νύφης στην εκκλησία καλύφθηκε ζωντανά από το δελτίο του Star. Ο Λευτέρης Ελευθερίου πιστεύει πως ένα από τα πράγματα που βοηθάνε να πάει καλά ο γάμος είναι το χιούμορ. Γιάννης Τσιμιτσέλης δήλωσε πρόσφατα πως δεν λέει όχι, αλλά ούτε και ναι σε ένα δεύτερο γάμο. Αφήνει τη ζωή να τον εκπλήξει. Ο Μελέτης Ηλίας και η γυναίκα του έκαναν πολιτικό γάμο. Το ίδιο βράδυ εκείνος έπαιζε στο θέατρο Κάπα, την Κάρμεν. Και έρχεται, θυμάται, ο Άλκης Κούρκουλος και μου λέει: «Είναι έξω μια τρελή με ένα νηφικό». «Η γυναίκα μου είναι», το απαντάω. «Παντρεύτηκα σήμερα, πες της να έρθει μέσα». Ο Νίκος Βουρλιώτης δηλώνει πως το κοινό στοιχείο που έχει με τον Τζίμι, το ρόλο που υποδίεται στην ταινία, είναι η ευαισθησία. Και πως ο πιο σημαντικός ρόλος της ζωής του είναι αυτός του πατέρα. Ο Μάνος, δηλαδή ο Λευτέρης Ελευθερίου, δεν έπαιζε ουσιαστικά στα 3 προηγούμενα Bachelor, με εξαίρεση ένα μικρό guest στο πρώτο. Βάσει σεναρίου πάντως, οι ήρωες τον γνωρίζουν. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Βυθίζεσαι. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης πιστεύει πως μετά από τόσα Bachelor, εκείνος και ο Μελέτης θα ήταν ιδανικοί οικοδεσπότες σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που θα έλυνε προβλήματα σχέσεων ή που θα τα δημιουργούσε. Όταν ολοκληρώθηκαν οι τρεις πρώτες ταινίες, η περίφημη τριλογία του Bachelor, κανένας από τους πρωταγωνιστές τους δεν πίστευε πως ήταν δυνατόν να υπάρξει και τέταρτη ταινία. Τώρα λένε πως το Black Bachelor θα είναι το καλύτερο απ' όλα. Το υπόσχονται. Στη ζωή μας. Σα έβλεπα που σου κάτι λέγατε, δεν ήθελα να έρθω να μπω ανάμεσά σα. Όλα τα σχολιάζατε. Ναι. Δικά σα είναι. Ναι, λέγαμε ότι το προστατεύσατε το Γιάννη σε αυτό το βίντεο. Ναι, βέβαια. Και εδώ εξηγείται η σχέση που έχετε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Έδειχνε γάμου στο διακέντρο. Μία χιλόπιτα, δύο χιλόπιτα. Εκεί να επιμένει αυτό εκεί. Και η Θέμηδα εκεί. Τελικά μου βγήκε σε καλό όμω. Ναι, εντάξει. Στην τέταρτη χιλόπιτα πώ άντεξε αυτή η γυναίκα ερημάδο. Λέει άντε. Α πανταχθούμε να τελειώνουμε. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, σε ένα bachelor, έτσι έχω περίεργα ρωτάω γιατί μπορεί, εντάξει κάποιοι κάνουν, κάποιοι δεν κάνουν, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχετε ακούσει για bachelor άλλων. Παλιότερα θυμάμαι γινόντουσαν πολύ συχνά φήμες. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι πιο εύκολο να εκτροχιαστούν, ο γαμπρός ή οι αργέννηδες που μπορεί να είναι μέσα? Κουμπάρος πρώτα. Ο κουμπάρος. Κουμπάρος δεν σε. Κουμπάρος, ναι. Κουμπάρος. Για πες. Γιατί ο κουμπάρος, τι είπε, ούτε αγωνίες έχει, ούτε πάει. Έχει ένα ρόλο να εξυπηρετήσει, δεν έχει αγωνίες, είναι ο πιο χαλαρός από όλους, έχει ένα ρόλο συγκεκριμένο. Και είναι παντρεμένος ο κουμπάρος. Αν είναι παντρεμένος, είναι ένας λόγος παραπάνω. Πώς επιλέγει κανείς κουμπάρο για το γάμο του? Πρέπει να είναι φίλος του, θέλει κάποιον που να έχει έτσι μια καλή αύρα, να μην. Ξέρω εγώ. Είναι όλα αυτά μαζί, ναι. Και μετά πας και το λες στη γυναίκα και σου λέει: «Όχι, κάτσε». Γιατί υπάρχουν φίλοι και από την άλλη μεριά. Οπότε πρέπει να βρεις κάτι το οποίο να συνδυάζει και τα δύο στρατόπεδα. Γίνεται συμπαραγωγή. Συμπαραγωγή. Δύο. Αυτό. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Για εκκλησία, έχετε ακούσει να μαλώνουν ζευγάρια? Γιατί εντάξει, δεν θέλω να πω για κουμπάρο, αλλά ας πούμε ότι δεν θέλω ότι εκεί. Εκκλησία, ναι, όχι, εκεί είναι μικρή. Ίσως θα ήθελα την άλλη που είναι πιο μεγάλη, πιο κεντρική. Δεν ξέρω.
Ελευθέρη, στο κουζίνο. Δεν θα τσακώνονται για εκκλησία. Δηλαδή, για όλα αυτά που είναι, έχει να κάνει με το στήσιμο ενός γάμου και η εκκλησία. Εξαρτάται, είναι καθολική ορθόδοξη. Όπως επίσης και οι καλεσμένοι. Ναι. Άλλος από το ένα μέρος από το ζευγάρι λέει καμιά φορά, καλά, μην ξαπλωθούμε τόσο πολύ. Πιο μαζεμένο. Αυτό το έχω ακούσει, ειδικά όλα τα σόγια. Στο χωριό, ας πούμε, που βλέπεις, υπάρχει μια λίστα τεράστια και είναι η αγωνία αυτή του ποιοι θα είναι στην εκκλησία και ποιοι στο τραπέζι. Αυτό είναι το σημαντικό. Γίνεται. Και σε ποιο τραπέζι του γαμπρού με τις νύφες ή θα φύγει κάπου πιο μακριά. Επίσης, να πούμε ότι εμπλέκονται και τα σόγια και οι γονείς και της γυναίκας και του άντρα. Ας πούμε, εμένα η μάνα μου κράταγε ακριβή λίστα με το τι δώρο έχει φέρει ο καθένας, έτσι ώστε όταν παντρευτεί να πάμε και εμείς στο ανάλογο. Κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω σκεφτεί. Τα δώρα του γάμου, τα ανοίξατε αυτό που λέμε αυθημερών. Μην με κοιτάς εμένα. Τα ανοίξατε αυθημερών τα δώρα. Νομίζω ναι. Νομίζω τα περισσότερα ναι. Κάνατε λίστα γάμου. Τι προτιμούσατε, φακελάκι ή μίξερ και τα πράγματα. Το αφήσαμε ελεύθερο, οπότε είχαμε και από τα δύο εμείς. Ωραία. Εσείς, γιατί και εσείς είχατε κόσμο πολύ. Εμείς ψάξαμε καταρχήν το φάκελο με τα χρήματα. Έγινε η καταμέτρηση από το λογιστή. Με το λογιστή. Με αυτά τα ειδικά μηχανήματα που τα βάζει. Με το λογιστή. Αυτό που είχε 50 cent αυτό το πρωτό. Και POS θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν πια. Τώρα πια POS νομίζω μπορεί να λειτουργήσει. Βέβαια. Έχετε έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση να σας ρωτήσουν σου άρεσε το δώρο του γάμου και να μην θυμάσαι. Πού να ξέρεις τώρα τόσα δώρα έρχονται. Δεν μπορεί να θυμάσαι ακριβώς τι σου φέρει ο καθένας. Εκεί η ιδιότητά μας έχει σώσει νομίζω. Έλα, βέβαια, λέω υπέροχο, καλά μιλάμε, υπέροχο. Και το κάνεις και λίγο γενικό για να μην σου του δώσεις το δικαίωμα να καταλάβει ότι δεν ξέρεις. Ναι. Καλά, μιλάμε πολυχρηστικό, απίστευτο. Σου έχει φέρει ένα πίνακα, ας πούμε. Σας έτυχαν να είναι πολλές φορές το ίδιο. Γιατί στα πολλά δώρα ξαναλέω, την χάνει. Δηλαδή να πούνε όλοι, ας πάρω ένα βάζο, είναι ουδέτερο. Και να έχουν έρθει, ξέρω εγώ, 20 βάζα. Ισχύει και μάλιστα από το ίδιο μαγαζί. Οπότε είναι και πολύ πολύ εύκολο πρακτικό. Το οποίο πουλάει μόνο βάζα και δεν μπορεί να ανταλλάξει με κάτι. Θα λες με ένα άλλο βάζο. Δεν με λέτε, τι έχει πάθει σήμερα. Εντάξει, ξέρει, είναι αναποδιές τη ζωή.